Κοίτα πόσο φως μπαίνει ξαφνικά στη ζωή σου. Είναι συννεφιά σήμερα και ξαφνικά εκεί που κάθεσαι ανοίγουν τα σύννεφα, δεν πρόκειται για θαύμα, απλώς είναι, να κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοίτα φως και κοίτα σκοτάδι και κοίτα ίσκιος. Άρα στη ζωή όλα είναι ρευστά, όλα είναι πιθανά, όλα αλλάζουν, όλα κινούνται. Ο Θεός είναι αυτό το ζωντανό, αυτή η ζωντανή παρουσία, η οποία δεν έχει να κάνει με στασιμότητα, με μουσείο, με νεκραμάρα, αλλά με ζωή, με έκρηξη ζωής, με ζωντάνια, με θαύματα, με στη ζωή σου. Αν τώρα είσαι στο σκοτάδι, να ξέρεις ότι μπορεί ξαφνικά να ανοίξουν τα σύννεφα αυτά τα σκοτεινά και να δεις τον ήλιο που από πίσω υπάρχει ο ήλιος. Ο ήλιος υπάρχει και μέσα στο πιο πυκνό σύννεφο που βλέπουμε στον ουρανό, πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένας ήλιος. Είναι φοβερό να το θυμόμαστε. Είναι φοβερό να μπορείς εκείνη την ώρα να στηρίζεις την ψυχή σου και να λες την ψυχή σου «έλπισον επί των Θεών», που λέει ο ψαλμός του Δαβίδ, δηλαδή μην τα χάνεις, μην απελπίζεσαι, μην απογοητεύεσαι, κλάψε αν θες, πέσε στα πατώματα αν θες, για λίγο όμως, για μια μέρα, για λίγες στιγμές, για λίγες ώρες, μην το κρατάς για πάντα αυτό, υπάρχει ένας ήλιος, κοίτα, να ο ήλιος. Δεν είναι φοβερό. Δεν είναι φοβερό να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας ήλιος. Όταν πετάω με τα αεροπλάνα και πάω στα ταξίδια τα μεγάλα στο εξωτερικό και αλλάζει η μέρα μερικές φορές και φτάνω Αμερική ή στη δύση του ήλιου και βλέπεις τα χρώματα, τη λάμψη, τον ηλιακό αυτό δίσκο που συνεχίζει να ταξιδεύει και να φωτίζει τόσες περιοχές συνέχεια στον πλανήτη, ακατάπαυστα υπάρχει φως. Ακατάπαυστα. Τώρα που μιλάω, κάπου στον κόσμο ανατέλει ο ήλιος. Κάθε δευτερόλεπτο υπάρχει μια ανατολή. Γιατί η γη γυρίζει και άρα ένα μέρος της, ένα σημείο της πάντα φωτίζεται ως έναρξη της μέρας. Παντού, πάντα υπάρχει μια έναρξη μέρας. Και τώρα που μιλάω μπορεί πάλι να μπουν τα σύννεφα μπροστά και να φύγει ο ήλιος, έτσι. Ωραία, θα είμαι έτοιμος και γι' αυτό. Θα είμαι, τόση ώρα αυτό που χτυπιάμαι και λέω θα το θυμάμαι και την ώρα. Αυτό που λέει μαζεύω ξύλα για το χειμώνα. Τα λέω τώρα που βλέπω τον ήλιο, τα ζω τώρα που βλέπω τον ήλιο και όταν αυτό περάσει και όταν έρθει η συννεφιά πάλι στη ζωή μου και όταν πάλι τα πράγματα φανούν δύσκολα και σκούρα και με ταλαιπωρήσουν, θα θυμηθώ ότι υπάρχει μια εξέλιξη που ακόμα δεν έχει έρθει και είναι όλα για το καλό και σε όλα η μόνη ωραία λύση είναι να αφήνεσαι στο θέλημα του Θεού και να κάνεις αλλαγές ξεκινώντας από την ηρεμία της ψυχής. Οι αλλαγές γίνονται από ηρεμία ψυχής, γιατί όλα τα άλλα θα είναι σπασμωτικά. Λέει κάπου ένας ασκητής, όταν δεις ένα κερίλι να στάζει στην εκκλησία, από το ιερό το δεις και ο νεοκόρος πάει να του σβήσει και τρέχει σαν τρελός μέσα στον κόσμο και σπρώχνει και πετάει καρέκλες και κάνει... Είναι μεγαλύτερη ζημιά που θα κάνει παρά το κεράκι που θα σβήσει ενώ στάζει. Για να κάνεις κάτι και να πιάσει, είναι πολύ βασικό η καρδιά σου να είναι αναπαυμένη. Και αυτή η ανάπαυση είναι αυτό ακριβώς το άφημα. Αφήνομαι. Ηρεμώ, κοιτάω ψύχρεμα τα πράγματα και μετά βλέπω τις διορθωτικές κινήσεις που μπορώ να κάνω. Όταν χάνεις τα κλειδιά σου, ο πανικός που νιώθεις σε κάνει μερικές φορές να μην τα βλέπεις και είναι μπροστά σου. Γι' αυτό σου λέω: ο πανικός δεν βοηθάει. Εκμεταλλεύσου τις καλές στιγμές. Τις εκμεταλλεύτηκα τόση ώρα που είχα τον ήλιο, τώρα τον έχασα. Δεν έχει πάλι ήλιο. Έφυγε ο ήλιος. Τι να κάνουμε τώρα. Θα δεχτούμε και τη συννεφιά στη ζωή. Και αυτό που λένε οι παππούδες και οι παλιοί άνθρωποι ότι όλα για τον άνθρωπο είναι, θα τα δεχτούμε όλα. Καλή δύναμη. Σε ζάλισα λίγο, ε. Έφυγε ο ήλιος. Γεια χαρά.